γιατί κοντά μας είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θανάσης Κορδάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Και θα ήθελα να ζητήσω και από τους τηλεθεατές μας να στέλνουν τα ερωτήματά τους για να μπορούμε να τα θέσουμε κι εμείς στον Υπουργό στο μεγάλο αυτό θέμα, το οποίο θα ανοίξουμε και αμέσως τώρα και αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στείλτε λοιπόν τα ερωτήματά σας. Αντριάννα, ναι, το 54-160 το έχω μάθει. Σωστά είναι αυτό. Ναι, σίγμα κάπα κενό, 54-160. Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας ερωτήσεις. Έτσι πρέπει. Κύριε Σκορδά, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πλαίσιο, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά από χθες και προχθές. Καταρχήν, υπάρχει ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο δρόμο προς τη Βουλή, σωστά. Πότε την περιμένουμε? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μία πρόταση που περιλαμβάνει τους άξονες της, ας το πούμε έτσι, λύσης που μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτήν την περίοδο. Και έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές Δεκεμβρίου. Δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή δεν είναι κάτι που προέκυψε χθες. Αυτό το οποίο αναμένουμε είναι απαντήσεις τεχνικού χαρακτήρα από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την πλευρά της Τρόικα και κυρίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να υπάρξει η συμφωνία τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχει πει ναι η Τρόικα? Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που απίφθινε στο Υπουργείο, έχουν απαντηθεί νομίζω επαρκέστατα και έχει τελειώσει η μεταξύ μας επικοινωνία. Επειδή είναι ένα θέμα που αφορά δυστυχώς πάρα πολύ κόσμο και το περιμένει με μεγάλη αγωνία, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης. Θέλετε να μας πείτε κάποια έστω γενικά χαρακτηριστικά που θα περιλαμβάνει αυτή η ρύθμιση? Ναι. Ποιοι θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση? Τι ακριβώς θα προβλέπει? Πότε θα γίνει και πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες? Αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει δεν το έχουμε αποκαλέσει ούτε οριστική λύση, ούτε κούρεμα, ούτε συσάρθεια, ούτε οτιδήποτε. Έχουμε πει ότι είναι μια προσπάθεια ανακούφισης των πιο δοκιμαζόμενων, αν θέλετε, δανειοληπτών συμπολιτών μας, διότι αυτό είναι το εφικτό στην παρούσα συγκυρία. Ωραία, πρέπει, να δούμε δηλαδή τα πρακτικά κομμάτια αυτής της προσπάθειας. Ποιος μπορεί να μπει? Μπορούν να μπουν όσοι έχουν εισόδημα οικογενειακό ετήσιο μέχρι 25.000 ευρώ και έχει μειωθεί το εισόδημά τους την τελευταία τριετία παραπάνω από 35%. Μπορούν επίσης να μπουν όλοι οι άνεργοι, όλοι οι πολύτεκνοι, όλοι οι μακροχρονίως πάσχοντες και όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία. Κύριε Σκορδά, πρώτη ερώτηση. Το 25.000 ευρώ που βάλατε ως όριο, υπάρχει μεγάλη κριτική ότι είναι πολύ χαμηλό, ότι εξαιρεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεγονός αυτό. Δεν λέμε ότι είμαστε ευτυχείς που βάλαμε το όριο στις 25.000. Αυτό είναι όμως το μέγεθος το οποίο μπορούμε. Και να εξηγήσω γιατί. Διότι πρέπει από τη μια μεριά της ζυγαριάς να βρεθεί μια λύση να δίνει ανακούφιση στους δανειολήπτες και από την άλλη πρέπει να μην υπονομευτεί η προσπάθεια που γίνεται για ανάταξη και επαναφορά του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια ισορροπία τέτοια που να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Δεν γίνεται, ξέρετε, να υπάρχει υγιής λειτουργία της οικονομίας με άρρωστο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ξέρετε όμως, προφανώς έχετε μελετήσει πολύ καλύτερα από εμάς όλα τα στοιχεία που αφορούν στους χιλιάδες δανειολήπτες που βρίσκονται στο κόκκινο τα τελευταία τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Άρα το ποσοστό, αυτό το πλαίσιο μάλλον που ορίζεται, δεν αφορά ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Αφορά νομίζω το μεγαλύτερο, θα έλεγα το συντριπτικά μεγαλύτερο των συμπολιτών μας που έχουν ουσιαστικό πρόβλημα. Σας είπα και πάλι, να το ξαναπώ, όλοι οι άνεργοι, όλοι όσοι έχουν κάποιο ειδικό πρόβλημα, αν θέλετε, αυτή την περίοδο είναι δικαιούχοι. Θυμίζω ότι τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων που προερχόντουσαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει προϋπάρξει μια ρύθμιση εδώ και παραπάνω από 8-10 μήνες. Και βεβαίως υπάρχει σε ισχύ ο νόμος 3869 για κάποιους συμπολίτες μας που είναι σε ακραία, αν θέλετε, κατάσταση. Πρακτικά. Πώς θα γίνεται πλέον η διαδικασία? Δηλαδή θα υπάρξει ρύθμιση, θα περάσει από τη Βουλή και οι ενδιαφερόμενοι τι θα κάνουν? Θα πηγαίνουν πού, στις τράπεζες? Θα πηγαίνουν στις τράπεζες με τις οποίες έχουν συνάψει το δάνειό τους και θα γίνεται μία προσαρμογή των δόσεων. Να πούμε ακριβώς τι λέει, δηλαδή. Ότι για 4 χρόνια παγώνει η καταβολή της δανειακής δόσης. Θα πληρώνει ο κάθε δανειολήπτης μόνο δόση τόκων. Αυτή με 1,5% επιτόκιο, περίπου, πολύ χαμηλό δηλαδή σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, και εφόσον η δόση των τόκων δεν θα υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος του δανειολήπτη.
Πάντως οι ρυθμίσεις γίνονται ήδη από τις τράπεζες. Βεβαίως γίνονται. Έχουν ρυθμιστεί σχεδόν 850.000 δάνεια, εκ των οποίων τα 600 αφορούν στεγαστικά. Ναι, αλλά δεν είναι και μια συνεργασία των τραπεζών από μια ευχάριστη θέση και δεν γίνεται και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και υπάρχει και το κομμάτι του εξοδικαστικού. Πόσες περιπτώσεις ακόμα που περιμένουν να λυθούν. Μα εξοδικαστικός είναι ο συμβιβασμός που προτείνεται. Κοιτάξτε, η πρόταση που έχουμε περιγράψει είναι καλύτερη, να το πω έτσι, είναι ευρύτερη, αν θέλετε, πιο σωστή λέξη, από την αντίστοιχη ρύθμιση που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ισπανία και την Πορτογαλία το φθινόπωρο του 2012. Άρα θα έλεγα ότι εξαντλούμε κάθε πιθανότητα που έχουμε και κάθε δυνατότητα να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερες ομάδες. Κύριε Υπουργέ, τι διαφορετικό έρχεται να προσθέσει η συγκεκριμένη ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο νόμο που ήδη υπάρχει, στις ήδη ρυθμίσεις που προωθεί η κάθε τράπεζα. Ναι. Αυτό θέλω να καταλάβω. Το ένα είναι το επιτόκιο. Είναι στο 1,5%. Το δεύτερο είναι ότι η δόση... Άρα καλύτερο επιτόκιο προτείνετε εσείς με αυτή τη ρύθμιση. Το δεύτερο είναι ότι η δόση των τόκων που θα καλύπτει για 4 χρόνια το δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 30% του εισοδήματός του. Τρίτον, ότι ενώ πρώτα απαιτείται το 100% των πιστωτών να συμφωνήσει για να γίνει ρύθμιση, τώρα αυτό αλλάζει και πηγαίνει στο 50% συν 1. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πάρει δάνειο από περισσότερες από μία ή δύο τράπεζες, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλες προκειμένου να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση. Έχουμε πολλά μηνύματα, νομίζω ότι μπορεί να διαβάσουμε. Φαντάζομαι, αλλά να ολοκληρώσω λίγο, αν θέλετε. Ναι. Κάνουμε επίσης μία σημαντική προσπάθεια στη βελτίωση της προσφυγής στα δικαστήρια, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι δικάσιμες που προσδιορίζονται αυτή τη στιγμή για το 2017, 2018, 2019. Έτσι, και αυτό δεν βοηθάει, αν θέλετε, στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Και κάνουμε μια πολύ μεγάλη τομή στο θέμα του τηρεσία, που αφορά κυρίως τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια που δεν μπορεί να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση. Λέμε ότι ο τηρεσίας, έτσι όπως λειτουργούσε, με μία δηλαδή απλά δυσκολία πληρωμή σε μία επιταγή να πηγαίνει στη μαύρη λίστα κάποιος, αυτό σταματά και θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα με ένα τρόπο, ας το πούμε, point system, δηλαδή θα αξιολογεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα το συνολικό προφίλ, τη συνολική εικόνα του πελάτη και θα εκτιμά αν μπορεί αυτός ο πελάτης να έχει άλλα τραπεζικά προϊόντα. Ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές αν το 25.000 είναι ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Οικογενειακό είναι. Οικογενειακό εισόδημα. Και δεύτερον, αν υπάρχει διαφορετικό εισοδηματικό όριο για τους πολύτεκνους. Οι πολύτεκνοι μπαίνουν χωρίς εισόδημα. Χωρίς, δεν υπάρχει όριο για τους πολύτεκνους. Ναι, το ίδιο και οι άνεργοι, όπως είπαμε. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω κάτι, υπάρχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έκανε αυτή την πρόταση. Είναι μελέτη, πρόταση, όχι, κοιτάξτε, ανοίγει τις πόρτες για ενδεχόμενες νέες ρυθμίσεις. Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει ο καθένας μας να διαβάζει ή να λαμβάνει τα μηνύματα έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι που να μπορούσε κανείς να συζητά για γενικά κουρέματα στα δάνεια. Αυτό που αναφέρεται από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ένα κείμενο εργασίας, δεν είναι έκθεση ή πολιτική θέση, να το πούμε έτσι, του Ταμείου. Είναι μια έκθεση, ένα κείμενο εργασίας δύο συνεργατών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αν το διαβάσει κανείς στις 20 περίπου σελίδες που είναι, δεν θα δει πουθενά να αναφέρεται σε κούρεμα. Αυτό που λέει το κείμενο αυτό είναι ότι χρειάζεται να εξετάζει κανείς την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών δανείων και υπό μία ευρεία έννοια της αναδιάρθρωσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι μιλάει και για κούρεμα και παράλληλα λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν διασφαλίζεται η πιστωτική πειθαρχία και η τραπεζική φερεγγιότητα. Στην ουσία δηλαδή έρχεται και επιβεβαιώνει και αυτό το κείμενο, αυτό το οποίο λέμε, ότι πρέπει να βρεθεί ένα σημείο τομής, ένα σημείο ισορροπίας, όπου η προσπάθεια που κάνουμε από τη μια για ανάταξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος να μην υπονομεύεται. Άρα, για να ξεκαθαρίσει και λίγο το πλαίσιο, γιατί η Αντριάννα, νομίζω το είπαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι το κείμενο αυτό εργασίας
Ήταν προσωπικές απόψεις και όχι μία επίσημη. Είναι ένα κείμενο που είναι μια πρακτική. Την ακολουθεί το Ταμείο πολλές φορές αυτή την πρακτική. Δίνει κείμενα στη δημοσιότητα με σκοπό να προκαλέσει σχολιασμό και συζήτηση γύρω από κάποια θέματα. Αλλά για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που μπορεί κανείς να υποθέσει με αυτό κείμενο. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 80 δισεκατομμύρια στεγαστικά δάνεια, περίπου 35 με 40 είναι τα καταναλωτικά και περίπου 130 δισεκατομμύρια είναι τα επιχειρηματικά δάνεια, σύνολο περί τα 250. Εάν λοιπόν πούμε ότι μόνο στα στεγαστικά δάνεια δίναμε ένα κούρεμα της τάξης του 20%, για να καταλάβουμε για τα μεγέθη, θα προέκυπτε μία ανάγκη κάλυψης κενού στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος που θα υπερεύαινε τα 16 δισεκατομμύρια. Αυτά πώς θα καλυφθούν? Θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι, δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, με νέες περικοπές για να καλυφθεί ένα πιθανό άνοιγμα και μόνο κατά 20% σε ένα συνολικό κούρεμα των στεγαστικών δανείων? Λοιπόν, πρέπει, σε ό,τι αφορά το... πρέπει κάθε πρόταση δηλαδή που γίνεται να έχει και ένα κριτήριο κοινωνικής ευθύνης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κομμάτι των υπερχρεωμένων οικοκυριών, ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία έχουν έτσι και μία κατοικία, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα όταν δεν έχουν, τι γίνεται σε μία περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά. Να δούμε ακόμα μία πρόταση που σας έχει γίνει και αφορά σε ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. 1000 λουκέτα είχαμε το τελευταίο διάστημα, οι έμποροι ζητούν να υπάρξει μία ανάλογου τύπου, ας το πούμε έτσι, ρύθμιση, ναι, με πάγωμα των ληξιπρόθεσμων, με κάτι ανάλογο να γίνει και για αυτούς που είχαν ένα μικρό κατάστημα, ένα μαγαζί που δεν πήγε καλά και αναγκάστηκαν να το κλείσουν. Και είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δίκαιο, αν θέλετε, και πολύ λογικό το θέμα έτσι όπως έχει μπει από την πλευρά του εμπορικού κόσμου. Αλλά ο νόμος δυστυχώς είναι περιοριστικός. Οι ασκούντες επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα έχουν πτωχευτική δυνατότητα. Και αυτό είναι το μόνο σημείο, αν θέλετε, το οποίο δεν μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε τέτοιες ρυθμίσεις στα δάνεια. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον νόμο, κύριε Υπουργέ? Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει το πτωχευτικό. Θα σας πω τι έχει γίνει. Έχουμε κάνει μια μεγάλη κουβέντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αρχές Μαρτίου θα είναι και ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Σταγιάννη, σε συνέδριο που διοργανώνουμε σαν Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα για να συζητήσουμε και για αυτά τα θέματα. Όπου έχει τεθεί το θέμα συνολικά στην Ευρώπη της δεύτερης ευκαιρίας, όπως λέγεται. Η Ευρώπη έχει μία κακοδαιμονία, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την οικονομική της ανάπτυξη. Έχει πολύ κακό, αν θέλετε, πολύ περιοριστικό δίκαιο. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, εδώ έχει ανατραπεί η ζωή μας και έχει ανατραπεί και η ζωή αυτών των ανθρώπων που ήταν ιδιοκτήτες σε μικρά καταστήματα και τα έκλεισαν. Δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία. Απλά λέω ότι ακριβώς επειδή ο νόμος στους ασκούντες επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα της πτώχευσης. Όλοι έχετε ακούσει για προσφυγές εταιριών στο άρθρο 99. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά διαγραφή των χρεών τους είναι. Υπάρχει δηλαδή νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η αδυναμία του επιχειρηματία ή του εμπόρου στο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, δεν είναι χωρίς ρύθμιση. Σε αυτό ακριβώς.